Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. 7-22 ή 23, 7-22 πήρατε στις εκλογές. Εντάξει, στα 23-22 δεν έχει σημασία, τώρα θα πάει πολύ παραπάνω. Αυτό λέω, δηλαδή βλέπω μια άνοδο. Πού οφείλεται αυτή η άνοδος του Κομμουνιστικού Κόμματος? Οφείλεται στο γεγονός ότι χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ έδαφος ή και στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας σας ουσιαστικά γίνει πάρα πολύ επικοινωνιακός, πράγματι γίνει πάρα πολύ επικοινωνιακός και έχει προσεγγίσει πάρα πολύ την νεολαία? Να σας πω πρώτα απ' όλα, οφείλεται στο ότι ο κόσμος αξιολόγησε ψηλά τον αγώνα του ΚΚΕ τα προηγούμενα χρόνια, τα 4 χρόνια. Επίσης πιστεύουμε ότι με όλα αυτά τα οποία το ΚΚΕ λέει έξω από τα δόντια, αντιλαμβάνεται τι τον περιμένει την επόμενη μέρα και γι' αυτό θέλει αυτό που λέμε ένα πιο ισχυρό κόμμα που θα κάνει 100% αντιπολίτευση, ναι, και που δεν θα βάζει πλάτη όπως τα υπόλοιπα κόμματα στην πολιτική που έρχεται και που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό είναι πάγια, αυτό είναι πάγια πολιτική στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν είναι κάτι καινούριο, το βλέπουμε τώρα. Πάντα έκανε τους αγώνες του, πάντα έκανε αντιπολίτευση. Δεν είναι κάτι δηλαδή ξαφνικά που το βλέπουμε στον Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, ξέρετε, μόνο που αυτά συσσωρεύονται και πάρα πολλοί κόσμος πλέον. Είναι πολύ περισσότερος αυτός που θα ήθελε να ψηφίσει. Ναι. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ταλαντεύονται ακόμα και γι' αυτό, ναι, τους λέμε ρίξτε το τώρα. Ναι, ναι. Για να ξέρετε αύριο ποιον θα έχετε δίπλα σας και ποιον απέναντι σας. Πάντως κύριε Παφίλη, παίζει ρόλο και η επικοινωνία. Κύριε Χατζή, σας μιλάω. Δεν είναι. Με μένα, ναι, με μένα, με μένα, ναι. Ναι. Κύριε Χατζή, επειδή γνωριζόμαστε, να σας πω κάτι. Ναι. Ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ναι, και κάποιους περιφερειακούς τέλος πάντων. Ναι. Το αντιλαμβάνεται πια αυτό το, ναι, πράγμα, γιατί έχουν ψηφίσει τους μισούς νόμους ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί, το 70% το ΠΑΣΟΚ. Περιμένετε να, γιατί είμαι και μακριά και δεν σας ακούω και καλά. Λέω λοιπόν ότι το αντιλαμβάνεται αυτό, ότι τα έχουν συμφωνήσει και, ναι, τσακώνονται για επιμέρους θέματα και βλέπουν, ναι, ότι η μοναδική αντιπολίτευση είναι το ΚΚΕ, το οποίο είναι στο πλάι του σε όλους τους αγώνες, για την ματέωση των πληστηριασμών, στους εργατικούς αγώνες. Έχει εκτιμήσει τη στάση του και φυσικά, για να μην λέτε ότι αποφεύγω, φυσικά και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, ο γραμματέας του κόμματός μας, μου έλεγαν πριν ότι έχει δώσει ρέστα. Ναι, βοήθησε και αυτό. Αλλά και όλα τα στελέχη του κόμματος. Άρα είναι προϊόν απογοήτευση. Παίζει ρόλο και η επικοινωνία, ξέρετε, έτσι, το πώς περνάει το μήνυμά σας. Εντάξει, η πολιτική είναι πολιτική και σαφώς αυτό παίζει ρόλο. Αλλά το πώς θα περάσει την πολιτική στον κόσμο είναι και αυτό σημαντικό στοιχείο σε μια εκλογική αναμέτρηση. Έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς συνεχώς βελτιωνόμαστε. Πού και πιστεύετε, σε αυτόν τον τομέα, όπως βελτιωνόμαστε και μέσα στους αγώνες και στο άνοιγμα στον κόσμο. Πόσο πιστεύετε ότι θα φτάσετε. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι, ορίστε. Έχουμε συσπυρώσει χιλιάδες ανθρώπους και στα ψηφοδέλτια και σε επιτροπές, ναι, και στον αγώνα τον προεκλογικό, ναι, από άλλους χώρους. Και από πρώην ΣΥΡΙΖΑ και από άλλους γενικότερους χώρους της αριστεράς και φυσικά και από εργαζόμενους και άλλους που αγωνιστήκαμε μαζί. Ναι. Γι' αυτό εκτιμείται. Συνολικά και γι' αυτό το λέμε ότι χρειάζεται ένα άλλο. Είναι απλά αν η ψήφος του Κουκουέ, κύριε Παφίλη, είναι μια ψήφος απογοήτευσης από έναν κόσμο. Σου λέει, όχι, εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισα. Ας πάω στο Κουκουέ που τουλάχιστον λέει τα ίδια με μια συνέπεια. Όχι, δεν συμφωνούμε με αυτό. Ρωτώ. Δεν συμφωνούμε. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή σε μια δημοσκόπηση που έγινε, ναι, και δεν την κάναμε εμείς, ο κόσμος απάντησε ότι το πιο αξιόπιστο κόμμα είναι το ΚΚΕ. Mm. Αξιόπιστο. Ναι, όχι γιατί, σταθερό, γιατί κύριε Παφίλη, είναι αξιόπιστο. Αφήστε με να πότε τώρα. Κάτσε ένα λεπτό. Γιατί αξιόπιστο. Δεν προλαβαίνω να τελειώσει τη σκέψη μου. Αφήστε με. Πέστε. 10 δευτερόλεπτα. Πέστε 25 δευτερόλεπτα. Λέω λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχουν και ορισμένοι ψήφοι διαμαρτυρία, αλλά στο ΚΚΕ δεν έχετε εύκολα κανένα να το ψηφίσει με όλο αυτό τον πόλεμο που δέχεται. Ναι. Που σημαίνει ότι οριμάζουν και στους ανθρώπους ότι το ΚΚΕ έχει σωστή πολιτική, αγωνίζεται και γι' αυτό να το στηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Πώς εννοείται ότι δέχεται πόλεμο του ΚΚΕ? Δεν δέχεται από παντού. Ότι τι είναι αυτά που λέτε, ότι είσαστε πίσω, ότι έχετε μείνει πίσω, τελικά. Καλά, εντάξει, μπορεί να γίνεται μια πολιτική κριτική και οι αντίπαλοι θα σας ασκήσουν μια κριτική. Πόλεμο, δεν μπορώ να καταλάβω τη λέξη πόλεμος.
Δεν θεωρώ ότι υφίσταται πόλεμο. Ναι, ο πόλεμος είναι πολλές φορές δεν γίνεται μόνο με τα όπλα, γίνεται με την προπαγάνδα. Αυτό εννοώ τώρα πόλεμος. Δηλαδή όλοι, ακόμα και τα άρθρα που γράφονται και που συνεχώς όλο και αυξάνονται, αντί να κάνουν κριτική, εμείς δεχόμαστε κριτική. Εντάξει, και από όλους δεχόμαστε. Και αλλά να είναι κριτική στα προγράμματα, να είναι κριτική σε μια σειρά πράγματα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ναι. Το να μας λένε εμάς, οι οποίοι έχουμε μια πολιτική που θέλει να κάνει έναν κόσμο δίκαιο, ενώ ζούμε τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, και να μας την κάνουν με όρους μερικές φορές και 30 και 40 χρόνων πίσω, αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος έχει κριτήριο και βλέπει. Σας έκανα αυτή την ερώτηση ο κύριος Ευγενίδης για το τι γίνεται πόλεμος, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία να το ξέρουμε πώς το προσδιορίζεται αυτό, αλλά... Θέλω τώρα να πάω. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, κύριε Πάκη. Το κατάλαβα. Όταν και το ξέρω, 50 αλλά... χρόνια πίσω για να κάνει κριτική στο κουκουέ, αυτό σημαίνει αδυναμία το να το κάνει σήμερα. Τώρα. Και επειδή είμαστε δυνατοί σήμερα και επειδή ο κόσμο αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να πάει άλλο με αυτή την κοινωνία που ζει όλο και χειρότερα, γι' αυτό ακριβώ θέλω... γίνεται ο πόλεμος. Δύο σχόλια από εσά. Το πρώτο σχόλιο είναι να μου πείτε πώ εκλαμβάνεται αυτό που λέει και ο κύριος Τσίπρας, το ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και το εκφράζει ο πρόεδρος του, ότι δηλαδή το είναι χαμένο τώρα να δώσετε ψήφο σε ένα μικρό κόμμα. Ψηφίστε εμάς, είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε η αριστερά. Τι, δηλαδή ουσιαστικά υπονοεί ότι τι θες και ψηφίσεις τον Κουκουέ τώρα, 8%. Εγώ θα είμαι αντιπολίτευση. Εγώ θα είμαι αντιπολίτευση. Αυτό λέει δηλαδή. Αυτό θα είναι αντιπολίτευση συμπολιτευόμενη. Και ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που όταν ήταν κάτω από, όταν σε μονοψήφιο αριθμό ο ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό είναι ντροπή να λέει το Πασόκ τότε ότι κάθε ψήφος που πάει σε άλλο κόμμα είναι υπέρ της δεξιάς. Τα ίδια λέει και αυτός. Ναι. Πάνω στον πανικό του, ναι, που βλέπω ότι το φεύγουν και άλλοι, λέει τέτοια πράγματα. Έχει υιοθετήσει έναν αυριανισμό χειρότερο και από το Πασόκ. Και στις προηγούμενες εκλογές και τώρα. Και επομένως, επειδή έχει αδυναμία τέτοια, γι' αυτό καταφεύγει σε πόλεμο, ο οποίος είναι... όταν έλεγα πόλεμο εννοούσε και αυτόν. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια φάση δύσκολη. Έχετε βάλει όμως το στόχαστρό σας και το κόμμα της ζωής Κωνσταντοπούλου πέρα από τον κύριο Τσίπρα. Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να μην το βάλει σε... πώς το λένε, που να εκτιμάει το τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ένα κόμμα της αερολογίας. Πρόγραμμα δεν πήρε 2,9%. Δεν θέλω να υπερασπιστώ το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον υπήρξε ένας κόσμος που την ψήφισε και της έδωσε μια αυξημένη δυναμική συγκριτικά με το 19. Σύμφωνοι και παλιότερα, ο κόσμος ψήφισε Ποτάμι, ψήφισε Ένωση Κεντρών. Καλά, έχει ψηφίσει διάφορα κατά καιρούς. Τα οποία διαλύθηκαν. Περιμένετε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέω και ξαναεπιμένω, δεν έχει πρόγραμμα για τίποτα. Καρδούλες και αγάπες. Τι πάνε να πει καλά. Εμείς θα κάνουμε αγάπη και με αγάπη θα αντιμετωπίσουμε. Το σχολίασε και ο γραμματέας. Είναι συναισθηματικό κόμμα οι άνθρωποι. Τι λέει. Καλά έκανε και έγινε viral. Έγινε viral. Τι λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι λέει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέει για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Τι λέει για την εξωτερική πολιτική. Τι λέει για την οικονομία συνολικά. Τίποτα δεν λέει. Λέει όλα αυτά με νομικό να τρόπο πω, και λοιπά, και λέει και ψέματα. Να σας πω τι μου είπε σε μια συνέντευξη, κάτι, για να το σχολιάσετε. Να σας πω τι μου είπε εμένα σε μια συνέντευξη. Να σας πω κάτι απλό. Ναι, να μου πείτε. Λέει, να πω και θα εγώ καλούμε, μετά, λέει, κοινωνικούς φορείς στη Βουλή. Ναι. Μα τι θα κάνω αφού τους καλούνε κάθε φορά. Έρχονται σε ό,τι νομοσχέδιο υπάρχει και έρχονται όλοι οι κοινωνικοί φορείς. Θα κάνουμε αναφορές στο ανθρώπων και λοιπά. Κάνουν αναφορές από το 1974 και μετά, με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι να το κατασκεύασμα. Μου είπε κάτι. Πού ήταν τόσα χρόνια. Ένα λεπτό. Ήταν δίπλα σε αγώνες. Ποια έπαιρνε θέση για τα προβλήματα που υπήρχαν, τίποτα δεν έκανε. Να σας πω κάτι που είπε όμως, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν τη ρώτησα για το πρόγραμμά της, αν έχει ένα πρόγραμμα πλήρες, το οποίο αύριο το πρωί μπορεί να κληθεί, να κυβερνήσει. Να έχει. Και λέει, είναι αστείο. Ένα κόμμα σαν και εμάς μικρό, και τα μικρά κόμματα, λέει, είναι αστείο να παρουσιάζουν κυβερνητικό πρόγραμμα, αφού δεν πρόκειται να κυβερνήσουν ποτέ. Τι κυβερνητικό πρόγραμμα να παρουσιάσουν. Αυτό δεν είναι κόμμα. Αυτό ισχύει. Προφανώς ούτε σωματείο δεν είναι. Ούτε εμείς έχουμε πρόγραμμα και μάλιστα επεξεργασμένα επιστημονικά σύγχρονα. Εσείς έχετε, το ξέρω ότι έχετε. Χώρες για τα πάντα. Και εμείς δεν είμαστε ότι έχουμε καμιά σχέση με αυτό το κατασκεύασμα τώρα. Μια χρήση. Το λέτε για το κατασκεύασμα. Ποιος το κατασκευάζει αυτό το κόμμα, συγγνώμη. Εγώ δεν ξέρω τώρα, ούτε θα κάνουμε τον Ηρακλή Πουαρό για να ανακαλύψουμε. Αλλά όταν το αποκαλεί κατασκεύασμα, έχει μια βαρύτητα αυτό που λέτε.
Όχι, λέω δεν θα κάνουμε, εννοώ δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ανάκριση. Ναι, πάνω, καλά, εννοείται. Δεν δέξτε, είναι βαρύ. Δέξτε. Δεν είναι βαρύ, τώρα μην παραξηγήσετε. Δεν παρεξηγώ, το λέω επειδή είστε παλαιός και έμπειρος κοινοβουλευτικός και έχει βαρύτητα ο λόγος σας, κύριε Παφίλη. Ακριβώς, λέω ότι εμείς δεν μπορούμε να κάτσουμε να ψάξουμε τώρα ποιος τη στηρίζει, γιατί και, βγαίνει κάθε μέρα στη τηλεόραση κλπ. Το κατασκεύασμα έχει να κάνει ότι ήταν απούσα όλα αυτά τα χρόνια. Από όλα τα θέματα και από όλα τα προβλήματα. Μάλιστα. Ούτε μια ανακοίνωση δεν έβγαζε. Ναι. Λοιπόν. Ουθενά και ξαφνικά εμφανίζεται και τέλος πάντων κάθε μέρα είναι στη τηλεόραση. Κύριε Παφίλη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την καλοσύνη που είχαμε. Σήμερα είναι η συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Αθήνα, συγγνώμη. Να είστε καλά, είναι σήμερα στο Συντάγμα και εμείς φέρουμε... Στέλνουμε αισιόδοξο μήνυμα και λέμε στον κόσμο που ακόμα ταλαντεύεται να το ρίξει που κουέ για την άλλη μέρα να είναι χαρούμενο. Γιατί, τι ώρα είναι η συγκέντρωση, δεν μου είπατε. 8.30. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είστε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Παφίλη. Μάλιστα, αυτοί είμαστε και δεν αλλάζουμε. Έτσι. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Παφίλη.